Δάσκαλοι, καλησπέρα. Από την Εγάνη είναι ευκαιρία για μία εφόλιστη ύλη συζήτηση μαζί σου. Θα ήθελα πρώτα να μου πεις για τις αθλητικές σου δραστηριότητες, για τις αθλητικές σου δράσεις. Ο Γιώργος Στουκογιώργος σαν αθλητής. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι περήφανος για όλους εσάς τους παλαιστές που με έχετε αγαπήσει. Ως παλαιστής ξεκίνησα το 1964-1965 στη Γερμανία, στο Ντίσσελντορφ. Ήρθα μετέπειτα το 1966 και γράφτηκα στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Αργότερα ξαναέφυγα το 68 στη Γερμανία και το 1970 επέστρεψα στην Ελλάδα και πάλι στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Το 1974 ήρθα στη Λάρισα και δημιούργησα το παλαιστικό τμήμα. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα, τα βαριά αθλήματα δεν υπήρχαν στη Λάρισα. Από τότε είχαμε μια πολύ καλή επιτυχημένη δεκαετία. Από το 1974 λοιπόν και μετά ξεκινάει η προπονητική σου καριέρα. Η προπονητική μου καριέρα. Σαν αθλητής εγώ, σαν να θυμάμαι μια ιστορία σου στην Αμερική. Αυτοί ήταν αγώνες απλώς. Τι έζησες εκεί? Στην Αμερική πήγα, έχω αδελφή εκεί πέρα και πήγα το 1980 με άδεια, κάθισα ένα μήνα, λοιπόν, και έκανα μερικά παιχνίδια, αλλά αυτά ήταν τα παιχνίδια του Κάτς. Λοιπόν, αλλά επειδή οι Αμερικάνοι δεν θέλανε να με βάλουν σε αυτό το παιχνίδι, με βάλανε με έναν Ιταλό, λοιπόν, και έπαιζα ελληνορωμαϊκή και κάναμε παιχνίδια, συνήθως ήταν παιχνίδια επίδειξης και όταν μάθανε οι ελληνοαμερικάνοι, γεμίσανε το στάδιο ότι παίζει ο Έλληνας και ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, η δεκαετία του 80 η πάλι στη Λάρισα με σουράνιση. Από το πουθενά. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αλλά βλέποντας τα κενά που υπήρχαν στις διοικήσεις των ομοσποδιών, θέλησα να μπω από το 90 και μετά μπήκα στις ομοσποδίες. Σαν διοικητικό μέλος. Έκανα την πυγμαχία, η οποία με 1994 η πυγμαχία πάλι στη Λάρισα ήταν κορυφή στην Ελλάδα. Σχεδόν παίρναμε όλα τα πρωταθλήματα παιδών, εφήβων, νέων μέχρι ανδρών. Μετά δημιούργησα και το τζούντο, το οποίο εκεί μπήκα στην Ομοσπονδία. Ήσουν για χρόνια αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία του Τζούντο. Μια 20ετία, 20 χρόνια. Λοιπόν, και βλέποντας τα κενά που υπάρχουν, ανέβηκα όλες τις βαθμίδες της αθλητικής των Ομοσπονδιών. Μπήκα και μετά και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Εκεί γνώρισα όλους τους αρχηγούς κρατών σχεδόν του κόσμου. Ταξίδιψα σε όλα τα μέρη και αυτά μου έδωσε μεγάλη χαρά ο αθλητισμός. Χαίρομαι όταν με καλούν τώρα οι παλαιστές μου, με καλούν στα βαπτίσια των παιδιών τους, στους γάμους και νιώθω μεγάλη ικανοποίηση. Ακόμα και σήμερα, στην ηλικία που είμαι 78 χρονών, με φωνάζουν δάσκαλο και η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πες μας τώρα για τη συγγραφική σου σταδιοδρομία. Λοιπόν, εδώ και 10 χρόνια, επειδή με πιέζανε οι αθλητές μου, οι παλαιστές, μου λέγανε γράψε κάτι και για μας,
γράψε κάτι, γιατί αλλιώς δεν μας ξέρει κανένας. Λοιπόν, έγραψα το πρώτο βιβλίο, τα βαρέα αθλήματα όπως τα έζησα. Το 2016 το παρουσίασα σε μια αίθουσα μεγάλη και ήρθανε πάνω από 1000 άτομα. Η χαρά και η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη. Αυτό ήταν το πρώτο σου βιβλίο. Το πρώτο βιβλίο. Μετά, πάλι με διάφορες παροτρήσεις αθλητών και φίλων, άρχισα να γράφω για το χωριό μου, την ιστορία του χωριού μου, ιστορικά στοιχεία της Αγριλιάς. Κατάγομαι από ένα χωριό ορεινό. Η Αγριλιά είναι σε υψόμετρο 750 με 770 υψόμετρο και λέγεται το χωριό των Παλαιστών. Αυτή τη στιγμή έχει 6 παγκόσμιους πρωταθλητές. Λοιπόν, έγραψα μετέπειτα για το δεύτερο βιβλίο. Για το δεύτερο βιβλίο, τα ιστορικά στοιχεία της Αγριλιάς. Το τρίτο βιβλίο είναι τα παραδοσιακά παιχνίδια της Αγριλιάς, το οποίο δεν είχε γράψει κανείς στη Θεσσαλία. Μετά έγραψα για τον Βλαχάβα, ένας ήρωας που είναι εισάξιος του Κολοκοτρώνη. Εισάξιος του Κολοκοτρώνη. Και είναι από την Αγριλιά. Και κατάγεται από την Αγριλιά. Νούμερο 4 αυτό. Νούμερο 4. Μετά έγραψα τα δημοτικά τραγούδια. Της Αγριλιάς. Της Αγριλιάς. Λοιπόν, μετά έγραψα... 5. Μέχρι το 10. Μέχρι το 10. Πες, το φτιάχνουμε. Έγραψα... Για τα γεωφύρια είχε γράψει ο Χαμάκος, έτσι δεν έγραψε. Ναι, 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 το έχει πιάσει. Ναι. Ποιήματα και γνωμικά της Αγριλιάς. Ποιήματα και γνωμικά. Έχω διάφορα ποιήματα, με τα δώσανε από εδώ και πέρα οι μεγάλοι άνθρωποι. Και έχω γράψει μέσα 150 γνωμικά. Της Αγριλιάς. Της Αγριλιάς. Έγραψα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Στην Αγριλιά γι' αυτό. Στην Αγριλιά γι' αυτό, ναι, ναι. Το οποίο ήταν χωριό των Βλαχαβαίων. Και τώρα τελευταίο έχω γράψει οι εκκλησίες και τα εικονοστάσια και τα εξοκλήσια της Αγριλιάς. Δηλαδή, στα 10 βιβλία, το 1 για την Πάλη και τα 9 για την Αγριλιά. Ναι, για την Αγριλιά. Μπράβο. Είναι το αγαπημένο μου χωριό, το οποίο έζησα και είναι τα βιώματα. Και αυτά σχεδόν τα δίνω δωρεάν στους χωριανούς και στους φίλους. Ασχολήθηκες με τον αθλητισμό από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Αν ξαναγεννιώσουν, θα ξαναγεννώσουν αθλητής. Νομίζω ότι θα έκανα πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Ναι, γιατί με έχει εντυπωσιάσει και μου αρέσει πολύ. Και έχω δεθεί με όλα σχεδόν τα παιδιά. Είναι πολλά τα ωφέλη που πήρες από τον αθλητισμό. Σαν πιο σημαντικό ποιο βάζεις? Γνώρισα όλη την κοινωνία και έδωνα τα πάντα για τα φτωχά παιδιά. Και όχι, δεν τη γνώριζες όπως στον καφέ που όλοι είμαστε καλοί, στα δύσκολα, ο άλλος να χάνει, να κερδίζει, να πονάει, να ματώνει. Βεβαίως, εκεί ήμουνα έφορος, ήμουνα γραμματέας, ήμουνα ο γιατρός των παιδιών. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εγώ θα περιμένω και το 20ο βιβλίο σου.